μια καινούργια εβδομάδα μαζί και γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα πρωί έχουμε έρθει για φαγητό με τον Τέπι. Λοιπόν, πήγαμε σε φορά, χόντους, πήρα εγώ βαλίτσες για να φτιάξω βαλίτσα γιατί θα πάμε, είπαμε, Αθήνα. Τη Δευτέρα φεύγουμε και θα πάμε και Ράχοβα, οπότε δεν είχα μικρές βαλίτσες σε αυτό το σπίτι και είχα μεγάλη μόνο, οπότε δεν μπορώ να τη βάλω στην καμπίνα του αεροπλάνου. Ναι, και τώρα θα φάμε. Φίλοι, η μέρα σήμερα έχει full τρέξιμο. Το σου λέω full τρέξιμο, full τρέξιμο. Πήγα στο Ηράκλειο, κάναμε και αυτό το υπέροχο μακιγιάζ και μου έδειξε το κορίτσι κάποια πράγματα. Η Θέλκα, θα σου την κάνω. Την έχω κάνει story στο Instagram. Ναι, και θα κάνουμε και giveaway. Οπότε τσέκαρε Instagram. Έκανε αυτό το υπέροχο μακιγιάζ και μου έδειξε τις διάφορες τεχνικές. Πήγα, πήρα κάτι πράγματα από τα Yousk, θα στα δείξω γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε μαζί έτσι όλο το δωμάτιο, το υπνοδωμάτιο αλλαγές. Με πολλές αλλαγές. Σκέφτομαι να το βάψω κιόλας. Και θέλω τόσο να το βάψω. Θα δεις, έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Τώρα είμαι σπίτι, θα φάω αυτό για μεσημεριανό πρωινό όλα μαζί. Στο Δημήτρη κάνω κότο μπουκές, στο air fryer το έχω λατρέψει. Νεαρέ, σε λίγο έχουμε ψυχολόγο. Πες μου. Παιδί μου. Φίλοι, να σου πω ότι είναι πέμπτη πρωί. Λοιπόν, το σπίτι πάλι χάλια είναι. Αλλά, φίλοι, αλλά. Αλλά μου έκανε ένα πολύ σημαντικό άτομο που έχει μπει στη ζωή μου και χαίρομαι που στα 27 μου και μετά από όλα αυτά που έχω περάσει πλέον έχω ανθρώπους που πραγματικά με αγαπάνε, χαίρονται με τη χαρά μου, χαίρονται να ανεβαίνει το μαγαζί, χαίρονται να πηγαίνω καλά και δεν ζηλεύουν και δεν βγάζουν τοξικότητα. Λοιπόν, γιατί έχω περάσει από πολλές φίλες φίδια, γι' αυτό πλέον δεν εμπιστεύομαι ούτε τον κόλο μου, όπως σου το λέω όμως, τόσο χύμα. Τέλος πάντων, ένα πολύ σημαντικό άτομο για μένα μου πήρε αυτά. Τσάντα και ζώνη. Θα το κάνουμε unboxing μετά. Πνίγομαι να πάω να κάνω φωτογράφηση για τη βάφτιση της Διονυσίας. Την πριν φωτογράφηση. Επίσης να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ φαν της Ισαλοράν, αλλά δεν έχω το budget να το στηρίξω. Βέβαια δεν είμαι από τα άτομα που δεν μ' αρέσουν οι αντιγραφές, δεν μ' αρέσουν οι μαϊμούτσαντες. Σας το έχω πει κι άλλες φορές. Επίσης θα μπορούσα να το εκμεταλλευτώ αυτό γιατί ξέρετε τι. Αν ήμουν παραδόπιστη πόσα λεφτά θα μπορούσα να βγάλω από το TikTok, πόσες μαϊμουδοσελίδες μου έχουν στείλει μήνυμα και θέλουν να τους κάνω διαφήμιση μαϊμουτσάντες. Για μένα αυτό δεν μπορώ να το κάνω ποτέ. Δηλαδή και τώρα να μου δώσεις 20 χιλιάρικα, μου πεις θα πάρτα ρένα, θα σου πω όχι. Λοιπόν, φίλοι, για μένα αυτές οι εταιρείες, Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint Laurent, γενικά όλοι αυτοί οι οίκοι, έχουν φτάσει ψηλά προφανώς γιατί υπάρχει ένας κολοσσός εταιρεία από πίσω. Υπάρχει μια ιστορία τεράστια γύρω από τη μόδα. Δεν μπορείς να το αντιγράψεις. Δηλαδή, είτε έχεις το budget, το στυλ και μπορείς να την κρατήσεις, να τη στηρίξεις, είτε δεν μπορείς. Δεν μου κάθεται ωραίο να μου κρατάς την πλαστική τη Louis Vuitton από την Τουρκία και να μου φοράς το αθλητικό των 20 ευρώ. Που ξέρεις πολύ καλά ότι δεν έχω κανένα θέμα που. Είναι φορές που θα βάλω επώνυμα ρούχα, είναι φορές που θα βάλω ρούχα των 10 ευρώ. Για παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα το υπέροχο ζακετάκι είναι από Ζάρα Ζάρα Μαγαζάρα, 5 ευρώ από τις εκτόσεις. Δεν έχω θέμα με το πόσο κάνει κάθε τι, αλλά φίλοι, να μπορούμε να το στηρίξουμε. Ό,τι έχουμε να μπορούμε να το στηρίξουμε. Ή παίρνεις το original ή δεν παίρνεις καθόλου. Για να μην γίνεται και σούπα, κατάλαβες. Αυτά φίλοι. Και κάνω καφεδάκι μόλις τώρα. Έχω κάνει εγώ skin care, έχω βάλει το ζακετάκι μου, το πατελόνι μου, τα παπούτσια μου. Και θα πάω στην κομμωτήρια, μετά θα πάω μακιγιάζ, μετά θα πάω στη φωτογράφηση και το βράδυ θα πάω. Θα βγούμε όλοι μαζί να φάμε. Φίλοι, μαλλί ισιώσαμε, απλό ίσιωμα κάναμε και τώρα θα πάμε στη Δέσποινα, την καλύτερη, να μας βάψει, παρεούλα. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που θα κάνουμε υπέροχο μακιγιάζ, να μου φέρεις και κάνα πιαστράκι να μην με ενοχλούν τα μαλλιά. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα η Δέσποινα. Αχ, πόσα πράγματα έχει. Αχ, πώς θα καταστραφώ οικονομικά τώρα που θα πάω στην Αθήνα. Αχ. Το μακιγιάζ, φίλοι, είναι αυτό. Σοκαριστικά τέλειο. Λοιπόν, οπότε φεύγουμε τώρα να πάμε να πάρουμε τα ρούχα της Διονυσίας. Κάτι αξεσουάρ και τα μαλλιά. Η φωτογράφος κατεβαίνει. Λοιπόν, εμάς η φωτογράφος μας είναι στούντιο ευτύχης, αγαπημένο. Τη Γιούλη την αγαπώ. Θα σου γράψω στην περιγραφή για τη Γιούλη. Επίσης, να σου πω μία παπιά για τα απειλητικά προς το μέρος μου. Και έχω χεστεί. Μου έχει πεζούλη. Λοιπόν, ναι. Να σας πω ότι η Γιούλη είναι πάρα πολύ
Ρε παιδί μου, σε κάνει να θες να βγάλεις φωτογραφίες. Δηλαδή, αν έκανε φωτογράφηση ο Κωστής και τα κατάφερε, μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να βάλει την εδώ, μπρε, φέρνει εδώ. Βάλει την κάτσε εδώ στην άκρη. Όχι, τη λάθο τη Σολίνα. Μην κάτσε, έλα από εδώ, πάμε από εδώ. Πάμε αλλού, παλού. Πάμε αλλού, εδώ. Σιγά, σιγά, σιγά. Τζατζίκι! Μικρό τέρας! Μπράβο! Κάστε κάτω! Παρασκευή, φίλοι! Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, παρασκευούλα γαμώ τη ζωή μου γαμώ. Ξύπνησα το πρωί, πάω τα παιδιά μου να κάνω δουλειές, να πάω στο σφαγείο να φορτώσω τα κρέατα. Το αγαπημένο μου, το σχαίνομαι, το σχαίνομαι, το σχαίνομαι. Γενικά, αν ένα πράγμα σχαίνομαι στη δουλειά μου πολύ, αυτό είναι τα σφαγεία. Τα σχαίνομαι. Δεν μπορώ ρε φίλοι, με το που περνάω την πόρτα με το αμάξι, εδώ, έτσι, μαχαιριές στην καρδιά νιώθω, δεν μπορώ. Σχαίνομαι τη ζωή μου. Δεν ξέρω πώς πιστεύεις ότι τα σφαγεία είναι πολύ βρώμικα. Τα σφαγεία το καταλαβαίνεις. Και γενικά όλη αυτή η διαδικασία, να τα φορτώσουμε, να τα πάμε στο ψυγείο, να κρεμάσουμε, να μην... τα αίματα, το γυλαίκο έγινε... Το πλύνω τώρα, με βάνεις, ψηλή, 60 βαθμούς. Ναι, λοιπόν, έχω έρθει στο σπίτι, έχω να κάνω, καταρχήν, δεν θέλω να ξεχνάμε το influence, φίλοι, βέβαια τώρα, δεν ξεχνάμε το influence. Δέματα, καταρχήν, ο καναπές που έχει ρούχα καθαρά, κοκκούνι, μπούκα μπουτίκ ρούχα, πανδώρα σαμπουάν κρέμες. Εδώ, φίλοι, τι έχουμε. Εδώ έχουμε Yves Saint Laurent. Θα μου πεις, είχες και στο χωριό σου. Όχι, φίλοι, αλλά τώρα που έχω, να μην σου το δείξω. Μου το έκαναν δώρο, ωστόσο. Η Σδέγνησά μου το έκανε δώρο. Είναι το πιο όμορφο δώρο που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Και το πιο ακριβό, να πω ψέματα. Έγινε και το πιο ακριβό. Να πούμε για εδώ. Μαλένα, shoes. Unboxing, unboxing, unboxing. Λοιπόν, αρχικά θα το πούμε βήμα-βήμα. Το σπίτι είναι χάλια. Μας νοιάζει, δεν μας νοιάζει. Θα κάνουμε μπάνιο. Γιατί μυρίζουμε αιματήλα σφαγείο. Θα κάνουμε το. Τις παντόφλες δεν κατέβηκα βέβαια στο σφαγείο. Κατέβηκα στο μαγαζί, θα τις βάλω στο πλυντήριο. Κάτσε θα κάνω μπάνιο. Και μετά που θα κάνω μπάνιο, θα έρθω να σου πω τα υπόλοιπα γιατί θα ετοιμαστούμε. Θα κάνουμε και unboxing. Θα πάμε και το Δημήτρη λογοθεραπεία. Όλα θα τα κάνουμε. Γιαουρτάκι. Γιατί μόλις έκανα μπάνιο, με πήραν και κάτι τηλέφωνα, έκανα και κάτι δουλειά στο τηλέφωνο, οπότε πήρα τον Δημήτρη, τον πήγα αναγνωστήριο, λογοθεραπεία, περιμένω να τελειώσει, τον τυπάκι κάνει λογοθεραπεία, κόκκινο πυργωμένο, σε ένα δεκάλεπτο θα φάω αυτό, γιαούρτι, σπόρους, τσία, είχα και στο χωριό μου, ναι, πες το, τι είναι αυτά, φουντούκι, αβοκάντο, γιαούρτι, έχω κάτι θεματάκια με το στομάχι. Έχω και αυτό το θέμα με τον ήλιγκο γάμο, τη τύχη μου δηλαδή, πονάει απίστευτα, ακόμα παίρνω αγωγή, δεν την έχω σταματήσει, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό το πράγμα με τον ήλιγκο. Εντάξει, βέβαια έχω αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα με τον ήλιγκο, λέω, α, τελικά δεν είσαι από σίδερο, Ρένα, δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα, Ρένα, χαλάρωσε, Ρένα. Λοιπόν, πήγα τα παιδιά στη μαμά μου και είμαστε με τον Κωστή, εγώ έχω κάνει και βραδινή ρουτίνα, ο Κωστής δεν... Το έχει ιδιαίτερα με τις κρέμες. Ούτε μία κρέμα χεριών δεν θέλει να βάζει. Μωρό μου, τι έχουμε τόσες κρέμες. Δεν σε νοιάζει. Λοιπόν, και είμαστε στο καναπέ, χαλαρά, χαλαρά. Έχω πάρει και γλυκάκι. Γλυκάκι θα φάμε. Λοιπόν. Γλυκάκι θα φάμε. Τα παιδιά είναι στη μαμά μου. Αύριο έχω να κάνω τα νύχια μου και να κάνω και κάτι δουλειά σε μπύρες. Οπότε, για να μην τα σηκώνω το πρωί, λέω άστε να κοιμηθούν χαλαρά, χαλαρά. Αν και τα Σαββατοκύριακο ξυπνάνε εξημέρωτα. Τις καθημερινές έχουμε το θέμα. Θέλει Σάββατο πρωί. Πάμε να κάνω τα νύχια μου στην αγαπημένη τη ζωή. Αγαπώ ζωή. Είναι η καλύτερη στις μοίρες. Έχω αργήσει ως συνήθως. Αλλά και αυτή με τσίγκλησε. Μου λέει άρχισε 10 λεπτά. Ναι. Και θα κάνουμε τα νύχια μας. Και μετά έχουμε πολλές δουλειές. Λοιπόν. Φτιάξαμε τα νύχια μόνο στα χέρια, στα πόδια δεν είχα χρόνο, αυτό το απλό κάναμε. Έχω έρθει στο μαγαζί, θέλω να κάνω κάτι πληρωμές, δεν έχω κάνει όλα μου τα ψώνια. Που να είναι το κεφάλι μου. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει μαλλί, έχω κάνει και τα πόδια μου, ας τα δείξω. Μαύρο κάναμε, παντόφλα. Τώρα θα πάω στις μοίρες, θα πάρω ένα τοπογραφικό, γιατί φτιάχνω και πράγματα. Θα
σου πω. Λοιπόν, έχουμε κάνει μπάνιο, έχουμε βάλει κρεμούλες, έχουμε κάνει την περιποίημησή μας γενικότερα. Και παραγγείλαμε. Το σπίτι χαμός είναι, αλλά θα μείνει και ο αδερφός μου, οπότε θα το κάνει πιο χαμός. Και δεν είναι, θα το μαζέψω. Όχι. Θα φάμε, κάτσε να σου δείξω τι θα φάμε. Τρεμένο Αλβανό που τον λατρεύω. Το πιο ωραίο φαγητό στα τυμπάκι. Πεθαίνω. Τι όμορφος που είσαι, Κώστα, σήμερα. Λοιπόν, η πτήση μας ήταν σχετικά καλά. Όχι τόσο καλά, θα μπορώ να πω. Κουνούσε λίγο. Λοιπόν, και έλα να σου δείξω το δωμάτιο. The Palmyra Beach, στη Γλυφάδα. Αυτή τη φορά επιλέξαμε τη Γλυφάδα. Εδώ οι βαλίτσες μας. Λοιπόν, το κρεβάτι είναι τεράστιο. Κωστή, ένα χαμόγελο. Το κρεβάτι είναι τεράστιο. Έχει ντουλάπα, έχει εδώ πέρα μία γωνίτσα για καφέ, τσάι και αυτά. Ψυγιάκι. Να σου πω ότι έχει και εκεί μηχανή εσπρέσο. Έχει χώρο εδώ για να βαφτείς. Είναι πάρα πολύ ευρύχωρο το δωμάτιο. Πάρα πολύ καθαρό. Δεν έχει έτσι πολλά πράγματα να σε στενεύουν και να μπουκώνουν το δωμάτιο. Έχει μπαλκόνι για όσους θέλουν να καπνίσουν, να βγουν λίγο έξω, πάρα πολύ ωραία. Γράψω στην περιγραφή για το ξενοδοχείο, αξίζει αν έρθετε Αθήνα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Φουλ καθαρό και πάρα πολύ normal οι τιμές για αυτό που προσφέρει, πολύ, πολύ καλές τιμές. Έχουμε έρθει για φαγητό, Χρυσίλια, Στέλιος, Κώστα, Δίνα. Εμείς πότε θα κάνουμε πρόβα το φόρεμα. Να το δείξουμε αυτό. Δεύτερη μέρα στην Αθήνα. Ο Κωστής με περιμένει να ετοιμαστώ. Λίγο χαμούλης. Το μακιγιάζ μου και σήμερα δεν ξέρω αν είναι αυτό. Δεν βοηθάει ο φωτισμός. Πάρα πολύ φυσικό. Lip combo αγαπημένο το Gucci. Το cinnamon μαζί με το μολυβάκι από Gucci το 01. Εγώ σήμερα έχω κάποια ραντεβού, αλλά θα πάμε και για ένα καφεδάκι. Πήγαμε. Καλά, εντάξει, Χριστίνα τώρα που τρώει, αλλά μετά τι δεν νοιάζει. Λοιπόν, πήγαμε Bobby Brown. Θα σου δείξω τι πήρα. Θα σου δείξω, φίλοι. Πήρα αυτό το άρωμα που μυρίζει αντιλιακό. Το άκουγα συνέχεια από την ονά της μικρής, οπότε λέω θα το δοκιμάσω. Πήρα... Περίμενε. Σταμάτα. Πήρα ένα τόπερ από Bobby Brown, το Moonstone, είναι πάρα πολύ έτσι famous Instagram, TikTok. Το ήθελα και εγώ, το πήρα. Η Bobby Brown στην Κρήτη δεν έχουμε. Οπότε ευκαιρία. Τα πήρα και με καλή έκπτωση. Και πήρα ένα lip gloss, crushed oil, τα λατρεύω αυτά. Τα γνώρισα πρώτη φορά από την ονά της μικρής, το ξαναλέω αυτό. Σε αυτή την απόχρωση, είναι μια ωραία nude. Δεν έχει πεστοσίνερ μέσα. Και πήρα και μια σκιά σε stick, η οποία μπορεί να μπει και μόνη της, αλλά μπορεί να μπει πολύ ωραία και σαν περίγραμμα γύρω-γύρω από το φρύδι. Είναι στην απόχρωση οπάλ, έτσι λέει. Τι είναι αυτό? Μωρέ. Μωρέ, τι να το. Τι βάζεις. Τι βάζεις, εσύ τι πήρες? Αυτά. Τι να τα. Λοιπόν, ήρθαμε για φαγητό. Είμαστε στη Γλυφάδα. Πήγαμε Κίκο, πήγαμε σε φορά. Πρέπει να στα δείξω, φίλοι, όλα αυτά. Εγώ αποφάσισα ότι αύριο θα πάω να κάνω λιποναρόφηση. Μόνη μου. Λοιπόν, πήραμε τυροκαυτερή σαλατούλα, μέλιτζανο σαλάτα. Έχουμε έρθει στη Γλυφάδα. Εδώ έχουμε μπιφ. Χριστίνα Στέλιος τσακώνονται για τον μπαστούρμα. Χριστίνα, βρωμάει. Στέλιο, βρωμάει. Κιλό, βρωμάει. Ρε Στέλιο! Λοιπόν, φίλοι, κάναμε την λιποαναρρόφηση, φοράω τις γάζες, γι' αυτό είναι τα χέρια μου σαν το Robocop. Έχουμε έρθει για φαγητό. Καλυθέα είμαστε και μετά φεύγουμε να πάμε Ράχοβα. Και αυτή είναι η φίλη μου Χρυσίλια. Φίλοι, πώς περνάμε μαγικά. Λοιπόν, είμαι λίγο σαν το Robocop, γιατί με στενεύει ο κορσές, αλλά είμαι καλά, έχω την κίνηση, δεν πονάω καθόλου. Έχουμε έρθει Ράχοβα. Έχουμε ένα δωμάτιο τέλειο με τζάκι, έτσι μικρό σαλονάκι, πάρα πάρα πολύ ωραίο. Να θυμηθώ να σου γράψω πώς λέγεται στην περιγραφή. Έχω πάρει και κάτι εδώ πέρα κρέμε, σαν παυσίπονο και αυτά αν χρειαστώ. Κομπλέ είμαι μέχρι στιγμής, θα δείξει. Φίλοι, πέμπτη πρωί, ξύπνησαμε, εγώ έχω πάρα πολύ καλή διάθεση. Έχω τον κορσέ από την λιποναρρόφηση.
Τρώμε τοστάκι, έχουμε τζάκι. Πάρα πολύ ωραία, ζεστό το δωμάτιο. Τα μαλλιά μου είναι χάλια. Δεν μπορώ να τα λούσω. Δεν έχω τόσο καλή κίνηση. Πάμε κομματήριο. Να με λούσουνε. Μην είμαι το γυφτάκι. Θα δείξει. Μας έχουν φέρει υπέροχο πρωινό, θα σου πω εγώ. Μωρό μου. Σ' αγαπώ. Γενικά είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Έχω βάλει το σκουφί μου, το ζω μόνη μου. Πόσους βαθμούς έχει, 15? 11 βαθμούς. Χιόνια δεν βλέπουμε, θα δούμε τώρα. Πάμε στο χιονοδρομικό να δούμε αν θα δούμε χιόνια. Πώς είναι μια κριτική όταν έρχεται σε χιόνια και δεν βλέπει χιόνια. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο χιονοδρομικό. Κάναμε βόλτα με τελευταία και εγώ πρώτη φορά δεν έχω ξανάρθει. Έχω υψοφοβία. Παρ' όλα αυτά δεν κοίταζα κάτω, κοίταζα μέσα το κινητό. Καλά πήγε. Όχι, σκι δεν θα κάνουμε, δεν είμαστε καθόλου. Καφεδάκι να πάμε να πιούμε. Αυτά. Λοιπόν, δες πόσο ωραία είναι. Πόσο μακριά είμαστε από εκεί που παρκάραμε. Εμένα με έχουν πιάσει 5 κεφαλικά. Χρυσήλια, εσύ περνάς καλά να φανταστώ. Αυτή είναι η στερεός μου, τι κάμερα έρθει. Πρώμα τα Χριστίνα. Αγάπη μου. Τρώμε. Στέφανο, βλέπετε νέα. Τα βλέπετε νέα η μαμά μου. Λοιπόν, τυρόπιτα, χωριάτικη, τυράκια διάφορα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε φόρμα κανέλα, κάπως έτσι. Βολτούλα. Στα στενά εδώ πέρα της Αράχοβας. Δεν κάνει ιδιαίτερο κρύο. Κάνει κρύο, αλλά παλεύεται. Χιόνια δεν έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, πήγαμε βόλτα στην Αράχοβα. Πιούμε καφέ. Έχουμε παραγγείλει να φάμε να σκάσουμε. Η λιπονερόφηση, λιπονερόφηση. Λειτουργία όμως. Δουλεύει. Λιπονερόφηση. Μπρατσάκι, μισό. Λοιπόν, και θα κάνουμε τώρα πρόβα το φόρεμα της βάφτισης της Διονυσία. Ήρθε η ώρα. Πάμε να το δούμε. Αυτό το φόρεμα ήρθε από τη Χίο. Για να το κάνουμε πρόβα εδώ. Είμαστε στην τελευταία μέρα. Επιστρέφουμε σήμερα. Όπως τη με βγήκε καφεδάκι, αγάπη μου, thank you. Γαλαδάκι να βάλω αφού είναι νες. Και μας έχουν φέρει πρωινούλι. Κάτσε γυρίσω κάμερα να σου δείξω. Είμαστε Αράχοβα. Ναι, έχει δύο. Θέλω δύο. Ταξιδεύουμε με αεροπλάνο σήμερα. Ναι, πρωινό. Η Χριστίνα. Χρυσίλια, θα φάμε τώρα. Γαλατάκι στον καφέ. Φίλοι, χαθήκαμε. Γιατί μου έχει στο κινητό μπαταρία. Έχουμε έρθει σπίτι, έχουμε φτιάξει την ντουλάπα από τα IKEA που πήρα. Θα στη δείξω. Και επικρατεί ένας πανικός σε όλο το σπίτι. Θα μου πεις δεν μπορώ να σε κλειδωνορόφηση, όχι κομπλέ είμαι. Κάτσε γύρω σου κάμερα να δεις. Λοιπόν, αυτό το χάος επικρατεί με τις βαλίτσες. Εδώ, χαμός. Εδώ, τα παιδιά πιο χαμός. Το σπίτι γενικά, ναι. Θα σου δείξω το τελικό αποτέλεσμα όμως. Στο μπάνιο ανοίξαμε βαλίτσες, θα τα πλύνουμε όλα. Για να μην γίνεται χαμός, γιατί δεν μπορώ μόνη μου. Φίλοι, αυτό ήταν το vlog μας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην Αθήνα. Δόξα τω Θεώ. Εδώ βλέπεις και την ντουλάπα τελειωμένη. Θα γυρίσω κάμερα να σου τη δείξω. Έχω βάλει τις βαλίτσες πάνω. Με έχει βολέψει αρκετά αυτή την ντουλάπα από τα IKEA. Ωστόσο, είναι full οικονομική. Αν σου άρεσε, πάτε ένα like. Κάνε μια εγγραφή στο κανάλι για να μας στηρίξεις. Και ελπίζω στο επόμενο βίντεο να έχουμε τα έπιπλα για το μπουντουάρ, για να οργανωθούμε λίγο, γιατί πραγματικά επικρατεί χαμός. Κάτσε να σου δείξω την ντουλάπα μία. Λοιπόν, η ντουλάπα είναι αυτή εδώ, βάζει αρκετά πράγματα, έχει και ένα ραφάκι κάτω. Πάρα πολύ τίμια η ποιότητά της για την τιμή της. Με έχει βολέψει που έχω βάλει και τις βαλίτσες πάνω. Έχει και ένα καθρέφτη. Γεια σου!